Γεια σας φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς τα περνάτε, εγώ είμαι αρκετά καλά. Επειδή γενικότερα έχω κράξει αρκετά άτομα και με έχουν κράξει και θα με κράξουν και γενικότερα υπάρχει ένα κράξιμο στο YouTube, πήρα την απόφαση να κράξω τον ίδιο μου τον εαυτό. Γι' αυτό θα κάνω το Roast Challenge. Γεια μας. Το παίζω αλκοολικός. Κάθομαι εδώ πέρα, γυρνάω βίντεο, με λένε αλκοολικό. Θα έπρεπε να πίνω πολύ αλκοόλ, αλλά εγώ κάθομαι, πίνω απλά το κρασάκι μου. Τίποτα παραπάνω, τίποτα πιο ακριβό, απλά σε ένα κρασάκι φτάνω. Άντε και μια στο τόσο για τα κέφια και ένα ουίσκι. Μέχρι εκεί όμως, ωραίος αλκοολικός, μπράβο, μπράβο. Σταυρώστε με. Snapchat whore. Είμαι χειρότερος από την ίδια την Kylie την Jenner που πεθαίνει στα snap. Υπάρχουν μέρες που πραγματικά κοιτάω τα snap μου, πως έχω βγάλει και έχω βγάλει περισσότερο από την ίδια την Kylie. Δηλαδή, πού επενδύω το χρόνο μου? Γιατί επενδύω το χρόνο μου στο Snapchat? Γιατί 24 ώρες και όλα θα έχουν σβηστεί, όλα θα έχουν ξεχαστεί, όλα θα έχουν περάσει και εγώ επενδύω εκεί, μέσα σε 24 ώρες. Τι να πω, δηλαδή, σταυρώστε με. Κάνω clickbait. Εντάξει. Συγγνώμη για την προσφώνηση που θα σας δώσω, αλλά μαλάκα, κάνω clickbait. Έτσι με κεφαλαία, clickbait. Έφτασα στο σημείο να γυρίσω βίντεο μαζί με την Ασημίνα, τη φίλη μου την Ασημίνα, που απλά της έδειχνε φωτογραφίες από YouTuber και τους μάντευε, και ονόμασα το βίντεο «Ποιος είναι ο 2J» κάθετος κράζοντας Έλληνες YouTubers. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι clickbait, τι είναι τότε? Τι είναι? Τι είναι? Σταυρώστε με! Είμαι τρας! Κάθομαι και κράζω την υποκουλτούρα, την τρασίλα που υπάρχει εκεί έξω και στην τηλεόραση και γενικότερα. Αλλά κατά βάθος είμαι αυτά που κράζω. Γουστάρω υποκουλτούρα στην τηλεόραση. Τρας τηλεόραση. Πέστα ρε Κιμ. Πέστα ρε Κιμ. Πέστα ρε Κιμ. Πέστα. Γουστάρω Βερσατσέλα, ξεφτιλίκια και τηλεόραση. Σταυρώστε με! Γιατί κοιτάω εκεί. Σταυρώστε με! Κοροϊδεύω τον κόσμο. Είμαι απλά τραγικός. Κάθομαι και κοροϊδεύω στο δρόμο αθώους αστυνομικούλιδες. Κάθομαι και κοροϊδεύω γιαγιάδες. Κοροϊδεύω γιαγιάδες. Έτσι μεγαλούχησαν οι γονείς μου. Να κοροϊδεύω γιαγιάδες. Σταυρώστε με! Είμαι φλόρος. Είμαι πραγματικά η επιτομή του φλόρου. Ένας φλόρος, να τους. Φλόρος. Κάθομαι και ακούω Ariana Grande και χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι που ακούω Ariana Grande. Είμαστε σοβαροί. Αν δεν είναι αυτό φλόρος, τι είναι? Σταυρώστε με! Είμαι παντελώς ανώριμος. Μα πραγματικά, δηλαδή είμαι 23 χρονών και κάθομαι και παίζω Pokemon και το βγάζω και βίντεο και γίνομαι και viral. Γι' αυτό το πράγμα. Έγινα viral επειδή παίζω Pokémon. Επειδή είμαι τόσο ανώριμος που 23 χρονών κάθομαι και παίζω Pokémon. Προφανώς και αυτό είναι θέμα που θα βγάλει η LIFO. Ένας 23χρονος είναι τόσο ανώριμος που παίζει Pokémon. Είναι θέμα για τη LIFO αυτό. Η ανωριμότητα στο μέσο 23χρονο Έλληνα που κάθεται και παίζει Pokémon. Νάτος! Νάτος! Μα είναι δυνατόν! Πείτε μου, είναι δυνατόν 23 χρονών γομάρι να κάθεται και να κυνηγάει τα Pidgey? Τι να πω, να τον τουλάχιστον κανένα Charizard, να σου πω ναι, ναι, κυνήγα του. Κυνήγα του, πήγαινε, κυνήγα του. Σταυρώστε με. Το παίζω φωτογράφος. Κάθομαι εγώ εκεί πέρα και το παίζω κουλτουριάρης φωτογράφος που ανεβάζει καλλιτεχνικές φωτογραφίες στο Instagram. Αλλά ποτέ αυτό. Έχω την DSLR, έχω και καλό κινητό που βγάζει από μόνο του καλές φωτογραφίες. Άρα απλά βάζω εκεί δύο φίλτρα, τις επεξεργάζομαι λίγο και την ανεβάζω. Και εγώ μετά κάθομαι και το παίζω φωτογράφος. Τι να πει δηλαδή ο Τέριο Ρίτσαρτσον και η γυναίκα του Τότσικα που είναι φωτογράφα για τη φωτογραφική μηχανή και για τη φωτογραφία που κάθομαι εγώ και ανεβάζω στο Instagram κουλτουριάρικες φωτογραφίες. Σταυρώστε με! Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα φίλες και φίλοι, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να του κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου για να δείτε όλα τα βίντεο που θα έρθουν. Κάτω στην περιγραφή θα υπάρχει Facebook, Instagram, Snapchat και Twitter. Αυτά θα υπάρχουν. Είμαι ένας επώνυμος αλκοολικός και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Αγάπη και αλκοόλ σε όλους σας, το αλκοόλ στους άνω των 18 και bye! Φτάσαμε να κράζω τον εαυτό μου. Ωραία.